Οι πρώτοι άνθρωποι στην Κίνα έζησαν εδώ και πάνω από μισό εκατομμύριο χρόνια. Ό,τι ξέρουμε για αυτούς, το ξέρουμε από τη μελέτη των σκελετών και μερικών πέτρινων εργαλείων που έχουν βρεθεί. Οι άνθρωποι αυτοί ανήκουν στην κατηγορία του ανθρώπου του Πεκίνου και λείψανά τους βρέθηκαν σε σπηλιές κοντά στο Πεκίνο, στην πρωτεύουσα της Κίνας. Η κύρια σχολεία τους ήταν το κυνήγι, έτρωγαν ζώα όπως το ελάφι και ο ελέφαντας και τα κρέατα τα έψιναν. Πριν 4.000 χρόνια, οι λαοί της Βόρειας Κίνας άρχισαν να καλλιεργούν τη γη και έχτισαν χωριά πλάι στα ποτάμια. Σύντομα άρχισαν να κατασκευάζουν έργα γεωπλαστικής που τα ζωγράφιζαν με κυκλικά σχέδια. Πολλοί από αυτούς τους λαούς έμειναν σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης ακόμη και όταν οι άλλοι είχαν ήδη φτιάξει εργαλεία από μέταλλο και είχαν χτίσει τις πρώτες πόλεις. Το πρώτο μέταλλο που χρησιμοποιήθηκε στην Κίνα ήταν ο μπρούτζος, κράμα χαλκού και ψευδαργύρου, εδώ και 1500 χρόνια στην περίοδο Σανγκ. Στην Κίνα, οι ιστορικές περίοδοι παίρνουν το όνομα της δυναστείας που κυβερνούσε την κάθε εποχή. Η δυναστεία Σανγκ είναι η αρχαιότερη κινέζικη δυναστεία, αν και μερικοί μύθοι μιλούν και για κάποια ανεξικρίβωτη δυναστεία Χσία. Στην περίοδο Σανγκ χτίστηκαν πόλεις, επινοήθηκε ένα σύστημα γραφής και άρχισε η κατεργασία του μπρούντζου. Ο σπουδαιότερος ποταμός στη Βόρεια Κίνα είναι ο Χουάνγχο, που σημαίνει κίτρινος ποταμός. Το όνομά του προέρχεται από τις μεγάλες ποσότητες κίτρινης λάσπης που παρασέρνει. Στη διαδρομή του ενώνεται με άλλους παραπόταμους. Πλάι σε όλα αυτά τα ποτάμια ξεφύτρωσαν τα πρώτα χωριά και οι πόλεις που σύντομα απλώθηκαν μέχρι τις πεδιάδες του Γιάνγκτσε, του μεγαλύτερου ποταμού της Νότιας Κίνας. Τα ποτάμια έδιναν στους ανθρώπους νερό για να πιούν, να πληθούν και να ποτίσουν τα χωράφια τους και ψάρια για να τρώνε. Τα χωριά συχνά ήταν χτισμένα ακριβώς πάνω στην όχθη του ποταμού, ώστε να έχουν το ποτάμι για προστασία από εχθρική επίθεση. Οι άλλες πλευρές προστατεύονταν από τείχη. Αργότερα, οι πόλεις που αναπτύχθηκαν χτίστηκαν και αυτές κοντά στα ποτάμια που τα χρησιμοποιούσαν για να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους. Τα ποτάμια της Κίνας ήταν πλωτά από πολύ παλιά. Στην αρχή, τα πλεούμενα ήταν απλές σχεδίες, σύντομα όμως εξελίχθηκαν σε μεγάλα καλοφτιαγμένα πλοία. Οι μεταφορές γίνονταν κυρίως μέσα από τα ποτάμια και μάλιστα είχαν φτιαχτεί και διόρυγες για να τα συνδέουν. Στην αρχή οι διόρυγες αυτές είχαν γίνει για στρατιωτικούς σκοπούς, δηλαδή για τη μεταφορά στρατευμάτων σε καιρό ειρήνης όμως μετατρέπονταν σε μεγάλους εμπορικούς δρόμους. Εκτός από τις μεταφορές, τα ποτάμια και οι διόρυγες χρησιμεύαν και για το πότισμα των χωραφιών μέσα από ένα απέραντο δίκτυο αρδευτικών ευλακιών. Τα μεγαλύτερα αρδευτικά έργα έγιναν από την πολιτεία Τσιν στη διάρκεια της περίοδου Τσου. Τότε έσκαψαν τόσο πολλά αυλάκια στην πεδιάδα Τσενγκτού που την ονόμασαν θάλασσα πάνω στη στεριά. Το νερό που κελούσε κουβαλούσε λάσπη και έκανε τη γη έφορη, με αποτέλεσμα η πολιτεία Τσιν να αποκτήσει πολύ πλούτο και μεγάλη δύναμη και να υποτάξει την υπόλοιπη Κίνα. Κάθε χρόνο τα μεγάλα ποτάμια της Κίνας πλημμυρίζουν και στη διαδρομή τους προς τη θάλασσα αφήνουν πίσω τους ένα παχύ στρώμα γόνιμης λάσπης. Με την πάροδο των αιώνων, οι εκβολές των ποταμών στη θάλασσα έχουν σχηματίσει μεγάλες τριγωνικές εκτάσεις που ονομάζονται δέλτα και που είναι πάρα πολύ έφορες. Άλλες φορές όμως, οι πλημμύρες προκαλούν μεγάλες καταστροφές, τις οποίες ακολουθούν περίοδοι πείνας. Ο κίτρινος ποταμός έχει προκαλέσει τόσες πολλές καταστροφές, ώστε οι άνθρωποι συχνά τον αποκαλούν θλίψη της Κίνας. Από την άλλη μεριά, η ορμητικότητά του εντυπωσίασε τόσο πολύ τους πρώτους κατοίκους της Κίνας, ώστε τον λάτρεψαν σαν θεό. Στην αρχαία Κίνα υπήρχαν τέσσερις τάξεις ανθρώπων. Πρώτη στην τάξη ήταν οι Σιχ, οι ευγενείς και οι λόγοι. Έπειτα ήταν οι Νούγκ, οι γεωργοί και κατόπιν έρχονταν οι Κούγκ, δηλαδή οι ειδικευμένοι τεχνίτες, και τέλος οι Σανγκ, οι έμποροι. Η κατάταξη αυτή δείχνει πόσο σπουδαία θεωρούσαν οι Κινέζοι τη γεωργία, αφού οι κατώτεροι στην τάξη Σανγκ ήταν πολύ πλούσιοι, ενώ οι Νούγκ μόλις που εξασφάλιζαν τα απαραίτητα για να ζουν. Στις περιόδους Σανγκ και Τσου οι χωρικοί δούλευαν για τους γεωκτήμονες κάτω από ένα φεουδαλικό σύστημα. Όλα όμως άλλαξαν όταν ανέβηκε η δυναστεία Τσιν. Οι ευγενείς έχασαν τα κτήματά τους και τη δύναμή τους και απόκτησαν δύναμη οι χωρικοί. Οι χωρικοί ζούσαν σε χωριά ή σε υποστατικά και έμεναν πολλά άτομα μαζί στο ίδιο σπίτι. Τα σπίτια τους ήταν συνήθως φτιαγμένα από λάσπη και λεπτές σανίδες, κτισμένα πάνω σε πλατφόρμες με σκαλιά που οδηγούσαν στην πόρτα.
Η στέγη στηριζόταν πάνω σε κολόνες και το πάτωμα ήταν από χώμα. Από προπλάσματα που έχουν βρεθεί σε τάφους, βλέπουμε ότι τα κτίρια ήταν σχεδόν συχνά διόροφα και οι στέγες άλλες είχαν κεραμίδια και άλλες ήταν από άχυρα. Όπως και στα σπίτια, έτσι και στα χωριά υπήρχαν πολλοί αχυρώνες και στάβλοι. Συχνά οι τουαλέτες ήταν στα χειροστάσια. Τα χωριά ήταν γεμάτα ζώα. Στις στέγες έβλεπες πουλιά, στους δρόμους χήνες, γουρούνια, σκύλους, πρόβατα, κατσίκες, αγελάδες, άλογα και κάρα που τα έσερναν βόδια. Έξω από τα σπίτια φύτευαν καρποφόρα δέντρα, βερικοκές, ροδακινιές και ένα είδος πορτοκαλιάς. Για το εσωτερικό των σπιτιών δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Τα παράθυρά τους πιθανότατα τα κάλυπταν με κουρτίνες από κανάβι για να μην πάζουν κρύο. Πολύ αργότερα τα κάλυπταν με χαρτί. Η σόμπα από πυλό ήταν απαραίτητο εξάρτημα. Ίσως πολύ παλιά οι άνθρωποι τυλίγονταν σε χοντρά παπλώματα και κοιμόντουσαν πάνω σε αυτές τις σόμπες, όπως κάνουν και σήμερα σε μερικά μέρη της Κίνας. Στα προπλάσματα βλέπουμε επίσης χύτρες και άλλα σκεύη που μέσα έφτιαχναν το φαγητό και φαίνεται ότι τους άρεσαν τα φαγητά που γίνονταν πάνω στον ατμό. Οι χωρικοί έτρωγαν σιτάρικα και κεχρί και στα νότια μέρη ρύζι, ψάρια, κρέα, ζυμωρικά ψημένα στον ατμό, λαστάρια μπαμπού και ρίζες λωτού. Στις αγορές πολλούσαν πεπόνια και νεροκολοκύθες, πιπερόριζες, σκόρδα, κρεμμύδια και άλλα λαχανικά. Δεν έτρωγαν τυρί ούτε έπιναν γάλα. Το τσάι που το θεωρούμε τυπικό κινέζικο ποτό διαδόθηκε πολύ αργότερα. Στη Βόρεια Κίνα οι κυριότερες καλλιέργειες ήταν το σιτάρι και το κεχρί, ενώ στα νότια ήταν το ρύζι όπως και σήμερα. Πολλοί επίσης καλλιεργούσαν και το κανάβι από το οποίο έφτιαχναν υφάσματα. Η οικογένεια συγκεντρωμένη καλλιεργούσε τη γη, έφτιαχνε αρδευτικά χαντάκια και ισοπαίδωνε το έδαφος για καλλιέργειες. Επίσης δούλευαν όλοι μαζί στο άλεσμα του σιταριού. Οι πλουσιότεροι γεωργοί χρησιμοποιούσαν βόδια και ξύλινα αλέτια με σιδερένιο ινί για το όργωμα και αντλίες για να φέρουν το νερό στα χωράφια τους. Οι πιο φτωχοί όμως κουβαλούσαν το νερό με κουβάδες που κρέμονταν από τις δύο άκρες ενός ξύλου στους ώμους τους και έσκαβαν τα χωράφια τους με πρωτόγωνα εργαλεία. Η ζωή των Νουγκ ήταν συχνά πολύ σκληρή. Τα πάντα εξαρτιόταν από τον καιρό και τις διαταγές της κυβέρνησης. Σε περίοδους σιτοδίας και πλημμύρας ή όταν οι φόροι ήταν πολύ βαρείς, τότε πολλοί χωρικοί χρεοκοπούσαν και αναγκάζονταν να δουλέψουν στους πλούσιους γεωκτήμονες. Σε αυτή την περίπτωση είτε γίνονταν δουλοπάρικοι και έδιναν το μεγαλύτερο μέρος της οδειάς τους στον αφέντη ή εργάζονταν ως απλοί εργάτες. Μερικές φορές καταντούσαν να γίνουν αλήτες ή ακόμα και ληστές. Όταν η καιρή ήταν καλή, η ζωή των χωρικών ήταν μεν σκληρή, αλλά ωραίο.